Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Χαμόγελο Παιδιών, Ευθύνη Γονιών. Σήμερα έχω μια ιδιαίτερη καλεσμένη εδώ μαζί μας, την κυρία Ντούκα Αφροδίτη, η οποία θα μας συστηθεί η ίδια, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα τα ξεχάσω κάποια πράγματα. Έχει τελειώσει νηπιαγωγών, από ό,τι θυμάμαι. Διόρθωσέ με αν τα κάνω λάθος. Και έχει κάνει το διδακτορικό, το μεταπτυχιακό σου. Αρχικά το μεταπτυχιακό πάνω στις νέες μορφές εκπαίδευσης. Τώρα πες εσύ τα υπόλοιπα. Και έχω ολοκληρώσει το διδακτορικό μου με θέμα τη διδακτική επικοινωνία και πώς η φωνή επηρεάζει την διδακτική διαδικασία. Εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο ΤΕΠΑΕΣ και τα τρία μου πτυχία. Και αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφια μεταδιδακτόρισα πάλι του ΤΕΠΑΕΣ και αυτή τη στιγμή μελετώ την ευεξία των εκπαιδευτικών, κυρίως την επαγγελματική ευεξία και ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που την επηρεάζουν. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που μελετάς. Εμείς εδώ, ωστόσο σήμερα, θα μιλήσουμε για τη φωνή, πώς μπορεί να γίνει η χρήση της φωνής και η κατάλληλη χρήση της φωνής από τους εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη και πώς η φωνή μπορεί να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Σωστά τα λέω? Πολύ σωστά. Ωραία, θέλεις λίγο, Αφροδίτη μου, να μας, μας εξηγήσεις γύρω από ποιο κομμάτι θα μιλήσουμε σήμερα, εσύ που το ξέρεις λίγο καλύτερα, για να σου κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις που θέλω σχετικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικά με το ευρύτερο πλαίσιο, να πούμε πού ανήκει η φωνή, mm-hmm. πού την εντάσσουμε. Ουσιαστικά η φωνή ξεκινάει από το πλαίσιο της επικοινωνίας. Η επικοινωνία αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα της διδακτικής διαδικασίας. Χωρίς επικοινωνία δεν θα μπορέσει να υπάρξει και διδασκαλία. Πόσο μάλλον όταν ακόμα και ο χώρος ο οποίος περιβάλλει τα παιδιά, η σχολική αίθουσα, στέλνει και εκείνη τα δικά της μηνύματα. Σωστά. Ακόμα και η σιωπή του εκπαιδευτικού ή των παιδιών θα στείλει ένα μήνυμα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα ενταχθεί και η φωνή. Αρχικά να πούμε ότι η επικοινωνία χωρίζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην λεκτική και στη μη λεκτική επικοινωνία. Και η φωνή εντάσσεται παραδόξως, γιατί όχι παραδόξως, μάλλον πολλοί δεν θα καταλάβουν για ποιο λόγο η φωνή θα ενταχθεί στη μη λεκτική επικοινωνία. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ στην αρχή λίγο προβληματίστηκα. Γιατί λες φωνή, οπότε όταν λέμε λεκτική επικοινωνία εννοούμε το λόγο. Mm-hmm. Λες φωνή, θεωρεί ο άλλος ότι είναι λόγος, άρα είναι λεκτική επικοινωνία. Ωστόσο, εσύ μας λες ότι είναι στη μη λεκτική επικοινωνία. Αυτό ήταν και το βασικό μου πρόβλημα όταν ξεκίνησα το διδακτορικό. Δεν μπορούσα εγώ ίδια να αποσαφηνίσω για ποιο λόγο η φωνή τελικά εντάσσεται στη φωνητική μη λεκτική επικοινωνία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει η μη φωνητική μη λεκτική επικοινωνία και η φωνητική μη λεκτική επικοινωνία. Θα σου πω μια πρόταση που την ξέρουμε όλοι και θα καταλάβεις αμέσως για ποιο λόγο. Ναι. Δεν είναι το τι λέω, αλλά το πώς το λέω. Το πώς το λέω. Δηλαδή, η φωνή, ναι, είναι το μέσο εκφοράς του λόγου, το οποίο μέσω της λεκτικής επικοινωνίας η εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτικός θα μεταδώσει το γνωστικό mm-hmm. αντικείμενο. Αυτό όμως το γνωστικό αντικείμενο, το λεκτικό μήνυμα, θα το διανθίσει η φωνή. Η μη λεκτική επικοινωνία θα στείλει το συναίσθημα mm-hmm. και θα εμπλουτίσει με νόημα το μήνυμα που θα μεταδώσει λεκτικά. Εννοείς ο χρωματισμός της φωνής μας, ο τρόπος που βγαίνει, ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που λέμε κάτι, όχι αυτό που λέμε, ο τρόπος που το λέμε. Μπράβο, φαντάσου ένα μήνυμα. Mm-hmm. Ας πούμε, εμείς ξεκινώντας τη συνομιλία μας ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα. Χωρίς να με γνωρίζεις, διαβάζοντας mm-hmm. μόνο το λεκτικό λόγο, μπορούσες εκείνη τη στιγμή να καταλάβεις τη δική μου ψυχοσύνθεση, τη δική μου προσωπικότητα? Όχι. Είναι όπως με τα μηνύματα. Άμα δεν σε δω ή δεν σε ακούσω, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπράβο. Σωστά. Αυτό ακριβώς θα κάνει η φωνή. Mm-hmm. Ναι, το χρώμα που θα δώσουμε είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της φωνής μας. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της μελέτης μου, κατάφερα να σχηματίσω ένα πινακάκι, το οποίο αποτελείται από τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα αμυγός χαρακτηριστικά της φωνής. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά? Ο τόνος. Ο τόνος. Η ένταση. Το ύψος. Οι λεκτικές πληρώσεις, όταν μιλάμε και χρησιμοποιούμε πολλά Αυτό το κάνουμε και εδώ πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές και αυτό χρειάζεται εξάσκηση για να το διορθώσεις. Είναι δύσκολο, ναι, ναι. Το κάνουμε άθελα μας. Ναι. Υπάρχουν τα χαρακτηριστικά που συνδέονται άμεσα με τη φωνή, όπως είναι η εφράδεια, mm-hmm. η άρθρωση, η προφορά. Mm-hmm. Και υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φωνής, τα οποία κάποιες φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, είναι εκγενετής χαρακτηριστικά, όπως η βραχνάδα φωνής, η ειρηνικότητα,
Και υπάρχουν και κάποιες φορές που είναι επίκτητα, ίσως από κάποιο πρόβλημα υγείας ή από κάποιο ατύχημα. Ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε σαν εκπαιδευτικοί είναι η εκπαιδευτική. Εγώ ασχολήθηκα κυρίως με τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γι' αυτό αναφέρομαι και τις περισσότερες φορές σε θηλυκό γένος. Ναι. Γιατί κατακλείζεται από γυναίκες κυρίως το κομμάτι της προσχολικής. Ειδικά των νηπιαγωγών, ναι. Στην νηπιαγωγή, ναι, είμαστε αρκετές. Ναι. Οπότε θα με ακούσεις πολλές φορές να αναφέρουμε στο θηλυκό γένος, χωρίς παρεξήγηση. Όχι βέβαια, ναι. Και εμείς ασχολήθηκα μάλλον κυρίως με το φωνητικό εγγραμματισμό. Δηλαδή, οι έρευνες που πραγματοποίησαμε στο πλαίσιο της διατριβής, είτε για να παρουσιάσουμε σε ένα συνέδριο, είτε για να κάνουμε μια δημοσίευση, αφορούσαν αυτό το κομμάτι. Προσπαθούσαμε να μελετήσουμε εάν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά της φωνής και αν εν τέλει γνωρίζοντάς τα αξιοποιούν στη διδασκαλία τους. Βρήκατε, φτάσατε σε ένα αποτέλεσμα? Οι έρευνες που κάναμε ήταν κυρίως μελέτες περίπτωσης, οπότε τα συμπεράσματα δεν μπορούν να είναι γενικεύσιμα, μπορούν όμως να αποτελέσουν έναυσμα για μια μεγαλύτερη δείγμα έρευνα. Καταλήξαμε όμως στο συμπέρασμα ότι ναι, μεν οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της φωνής τους ακριβώς ποια είναι, και πολύ λογικό, γιατί στην Ελλάδα αυτό το κομμάτι, θα μου επιτρέψεις τον αγγλικό όρο, γιατί ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει γραφτεί επίσημα, είναι τα vocalics, που αφορούν τα χαρακτηριστικά της φωνής, οι εκπαιδευτικοί δεν τα γνωρίζουν, δεν έχει ενταχθεί καν σαν μάθημα στο παιδαγωγικό τμήμα. Οπότε, και πολύ κακός κατ' εμέ, γιατί αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζαμε πώς να αξιοποιήσουμε τη φωνή μας, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ καλύτερη διδασκαλία μέσα στην τάξη, κυρίως με τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Μαμά, είσαι παιδί, έχεις. Και γενικότερα όσοι ασχολούνται με παιδιά, είτε στο σπίτι. Αυτό πήγα να σου πω τώρα, ότι συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει μετά και στην έξω από το σχολείο, έξω από το σχολικό περιβάλλον, συναναστροφή μας και επαφή μας με τα παιδιά. Και έτσι, πέρα από τα παιδιά και μεταξύ μας, την επικοινωνία μας. Γιατί όλες οι σχέσεις, είτε είναι φιλική, είτε είναι οικογενειακή, επαγγελματική, ερωτική. Ακριβώς. Όλες στηρίζονται στην επικοινωνία. Ακριβώς. Η λεκτική, χωρίς τη μη λεκτική, δεν υφίσταται. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Γιατί η λεκτική είναι απλά ένα στήρο μήνυμα. Συμφωνώ. Ενώ η μη λεκτική επικοινωνία είναι αυτή που θα δώσει το νόημα και το συναίσθημα. Αυτό τώρα που μου λες, μου έφερε στο μυαλό την γλώσσα των κωφών. Όταν εγώ μάθαινα τη γλώσσα, τη νοηματική, τη γλώσσα των κωφών, μας λέγανε οι κωφοί που μας διδάσκαν τη γλώσσα ότι οι μορφασμοί όλοι στο πρόσωπο αυτή που είναι μη λεκτική επικοινωνία είναι. Δίνεις αυτό που λες με τη φωνή, δηλαδή το χρωματισμό, τα συναισθήματα, τα δείχνεις από εκεί. Κάτι αντίστοιχο από ό,τι καταλαβαίνω είναι και γίνεται και με τη φωνή και πόσο μάλλον με τη φωνή δηλαδή. Θα σου πω ένα παράδειγμα στη διδασκαλία. Όποιοι οι νηπιαγωγοί μας ακούσουν θα το καταλάβουν αμέσως. Το κλασικό παράδειγμα του παραμυθιού. Μπράβο, στο παραμύθι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να διαβάσεις απλά ένα παραμύθι και απλά να απαγγείλεις. Σωστά. Το περιεχόμενο και έχει πολύ μεγάλη διαφορά εάν η νηπιαγωγός το έχει μελετήσει και εκείνη από πριν. Σωστά. Γιατί δεν τα ξέρουμε όλα τα παραμύθια. Έτσι είναι. Αν το έχει μελετήσει προηγουμένως στο σπίτι της, θα μπορέσει να δώσει και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της φωνής σε κάθε σημείο του παραμυθιού. Έτσι. Να αυξομοιώσει την ένταση, να υψώσει τη φωνή, να δώσει διαφορετικό τόνο, για να μπορέσει να μεταδώσει στο παιδί το συναίσθημα του ήρωα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι με το παιδί μας. Έτσι. Δεν χρειάζεται αμέσως να βάλουμε, ας πούμε, τις φωνές για κάτι που έκανε ένα παιδί μέσα στο σπίτι και να το μαλώσουμε αμέσως. Μπορούμε λίγο με τη φωνή μας να παίξουμε. Θέλουμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. Θέλουμε μέσα στην τάξη, εκεί που γίνεται η απαγωγία, να ψιθυρίσουμε. Ξέρεις τι θα γίνει μόλις ψιθυρίσεις, εκεί που γίνεται η απόλυτη φασαρία. Εάν η νηπιαγωγός υψώσει απευθείας την ένταση, έχει χάσει το παιχνίδι. Συμφωνώ μαζί σου. Το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Τα παιδιά είναι ήδη σε ένταση. Οπότε αν εσύ αυξήσεις την ένταση, το παιδί θα τρομάξει, θα συγχυστεί, οπότε δεν θα μπορέσει να επιστρέψει. Ενώ αν ψιθυρίσεις εκεί που γίνεται η οχλαγωγία, κατευθείαν θα δεις τα παιδιά θα σταματήσουν τα πάντα. Και θα πούν τώρα, τι έπαθε κυρία, για να ξέρεις αυτό, έγινε. Το έχω παρατηρήσει και εγώ στα μεγαλύτερες ηλικίες παιδιά, δηλαδή στους εφήβους γυμνάσιο, λύκειο και ειδικά στο γυμνάσιο, το έχω παρατηρήσει πολύ έντονα αυτό που λες. Δεν τελειώσαμε με την έρευνα, με τα αποτελέσματα. Ναι. Οι νηπιαγωγοί λοιπόν, ενώ δεν αναγνωρίζουν τη φωνή σαν βασικό εργαλείο τους, ωστόσο όταν τους ρωτήσαμε εάν τα προβλήματα στη φωνή δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία τους, απάντησαν θετικά.
Α, μάλιστα. Βλέπεις ότι μεταξύ τους, σε ένα ερωτηματολόγιο, φάσκουν και αντιφάσκουν. Mm. Ναι, δεν θεωρώ ότι η φωνή είναι βασικό εργαλείο της φωνής μου. Αν αρρωστήσω όμως και δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να διδάξω. Ναι, άρα δεν είχαν συνειδητοποιήσει προφανώς ότι η φωνή παίζει σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία. Και εσύ, εκπαιδευτικός είσαι. Ναι. Αν κλείσει η φωνή. Εμένα που έχει κλείσει αυτές τις μέρες η φωνή, καταρχήν δυσκολεύομαι πάρα πολύ εγώ να διδάξω. Και δευτερευόντως στα παιδιά δεν αρέσει αυτό. Δηλαδή, βλέπω ότι με το ζόρι με ακούν. Υπάρχουν σχετικές έρευνες που το επιστοποιούν αυτό που λες, ότι τα παιδιά κυρίως, γιατί με αυτές τις έρευνες ασχολήθηκα, τα παιδιά αρέσκονται σε ήρεμους, ζεστούς τόνους, δεν τους αρέσουν οι εντάσεις μέσα στην τάξη, είτε από την εκπαιδευτικό, είτε από τα παιδιά. Δεν θέλουν. Ακόμα και εμείς σαν άνθρωποι, σε ποιον αρέσουν οι φωνές. Τους αρέσουν αυτοί οι τόνοι, οι ήρεμοι, ζεστοί, οι χαμηλοί. Δεν τους ενοχλεί αν η εκπαιδευτικός κάνει πολλές παύσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Δεν τους ενοχλούν οι ελεκτικές πληρώσεις, τα ΕΕΑ. Δεν το καταλαβαίνουν. Πολλές φορές δεν ενοχλεί και εμάς τους ίδιους. Και προτιμούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι από την ένταση, δεν ξέρω, η ένταση της φωνής είναι μέσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά που λέμε έτσι. Yeah. Από την ένταση της φωνής νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν και πολλά πράγματα, έτσι. Ή μπορεί, είναι και αυτό που λέμε, γιατί εγώ το έχω παρατηρήσει. Με την ένταση της φωνής πολλές φορές τα παιδιά μπορούν να βγάλουν αρνητικά συναισθήματα απέναντι στον εκπαιδευτικό. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί με το συνέστημα που βγάζει ένας μαθητής απέναντί σου εξαρτάται και η διδασκαλία σου και από εκεί. Άρα λοιπόν είναι όλα αλληλένδετα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η φωνή θα μεταδώσει το συνέστημα. Ακριβώς. Θα προδώσει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ομιλητή για την, εκείνη τη στιγμή, την ψυχική του διάθεση, την προσωπικότητά του, το κοινωνικό του υπόβαθρο, το μορφωτικό του, όλα αυτά θα μεταδοθούν μέσω της φωνής του. Να σε ρωτήσω, σου κάνω μια ερώτηση. Μέσα σε μια τάξη νηπιαγωγείου έχει μια ποικιλία, υπάρχει ποικιλομορφία μαθητών που δυσκολεύονται, άλλοι δυσκολεύονται, γιατί και από προσχολική ηλικία βλέπουμε παιδιά τα οποία ζορίζονται αρκετά, έχουν διάφορες δυσκολίες ή είναι διαγνωσμένα ή τα διάγνωστα. Λοιπόν, η φωνή, στη φωνή, ανεξάρτητα από το αν είναι χαμηλή ή, θα σου πω εγώ στο ψήθυρο που είπες εσύ τώρα, ανταποκρίνονται όλα ή τα περισσότερα από τα παιδιά, είτε δυσκολεύονται είτε όχι. Ισχύει δηλαδή σε παιδιά αυτό. Με ειδικές ανάγκες ή σε παιδιά αλόγλους, ας πούμε. Ναι, έχει διαφορά βέβαια. Και στα δύο. Τα αλόγλωσσα, μάλλον σε ένα ψήθυρο, θα αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα άλλα. Τώρα, δεν μου έχει τύχει στις έρευνες που έχω κάνει να έχει μέσα στην αίθουσα, στην τάξη του σχολείου, παιδί με ειδικές ανάγκες για να παρατηρήσουμε και εμείς, σαν ερευνητές, πώς αντέδρασαν. Παιδί με ΔΕΠΗ. Το παιδί με ΔΕΠΗ, ναι. Αντιδράει. Αντιδράει και μπορείς πολύ εύκολα ένα παιδί με ΔΕΠΗ, επειδή είχα στην τάξη μου παιδί με ΔΕΠΗ, έπαιξα πολύ με τη φωνή μου. Για να το έχω δίπλα μου και μαζί μου, ναι. Έκανα μόνη μου έτσι ένα μίνι πείραμα και είδα, επειδή όμως το παιδί είχε μόνο ΔΕΠΗ, δεν είχε κάποια άλλη μαθησιακή δυσκολία, μπορούσα και το είχα δίπλα μου μόνο με τη φωνή μου. Δηλαδή προσπαθούσα να το κεντρήσω το ενδιαφέρον, να το σταθεροποιήσω δίπλα μου, τον είχα και δίπλα μου. Η φωνή μου. Σου ήταν με τρία έντασης. Ναι, πάντα. Χωρίς εντάσεις, δεν φωνάζαμε ποτέ στο παιδί. Ούτε γενικά, χαμηλά, ούτε ψηλά πολύ. Ούτε. Η ένταση και ο ρυθμός παίζει ρόλο. Και ο ρυθμός. Το πόσο γρήγορα θα μιλήσουμε. Και μάλιστα ο ρυθμός δείχνει και πολλά χαρακτηριστικά για την ψυχολογική μας κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Σωστά. Σκέψου ότι αν είμαστε αγχωμένοι, μιλάμε πάρα πολύ γρήγορα. Σωστά. Δεν μας καταλαβαίνουν τι λέμε πολλές φορές. Γενικά όλα τα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το βαθμό που θα τα χρησιμοποιήσεις, μαρτυρούν κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου ή της ψυχολογίας σου τη δεδομένη στιγμή και αντίστροφα. Και η νηπιαγωγός μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά μόνο για να τα αξιοποιήσουμε στη διδασκαλία μας, για όχι, να βέβαια, έχει αποτελεσματικότητα. Έτσι. Μπορούμε να αναγνωρίζοντάς τα και διαβάζοντάς τα αυτά που στέλνει το παιδί, να καταλάβουμε το μήνυμα που στέλνει. Αν και εκείνη υψώσει την ένταση, θα καταλάβουμε ότι
ανάλογα βέβαια και με την συνολική του μιλεκτική επικοινωνία, μπορεί να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή είναι θυμωμένο. Ή να καταλάβουμε ότι μεταξύ των παιδιών υπάρχει ένας διαπληκτισμός. Θα σου πω ένα παράδειγμα που το ακούω εγώ συχνά. Εγώ έχει τύχει να έρθω σε επαφή και έχω και στο γραφείο παιδιά τα οποία δεν έχουν λόγο. Έχουν όμως φωνή. Ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν λόγο αλλά έχουν φωνή, παρατηρώ ότι η φωνή τους όταν εκνευριστούν, για παράδειγμα, τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν. Υψώνεται. Κατάλαβες. Ναι. Και μου λένε καμιά φορά οι γονείς, δεν μιλάει. Μα εννοείται, λέω, δεν βγάζει λόγο. Γιατί φωνή έχει. Ή ας πούμε τους κοφούς που λένε κοφάλαλους. Μα ναι, μπράβο, υπάρχει έχει διαφορά. Φωνή. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι αυτό που λες, ότι δηλαδή όσο πιο σταθερή, αν έχω καταλάβει, όσο πιο σταθερή είναι η φωνή σου στην επικοινωνία σου με το παιδί ή με έναν άλλο άνθρωπο, νομίζω ότι γίνεσαι πιο κατανοητός και ο άλλος σε προσέχει περισσότερο. Όσο πιο κοφτός είσαι, στα παιδιά το παρατηρώ αυτό, αν είμαι κοφτή, ακούν καλύτερα. Αν είμαι με ένταση, γιατί και εγώ πολλές φορές έχω τις εντάσεις μου, μπερδεύουν τις πληροφορίες του κεφάλι τους και δεν μπορούν να κατανοήσουν τι λέω. Το βασικό είναι ότι και η σταθερή φωνή, ο σταθερός τόνος, ακριβώς, εμπνέει και εμπιστοσύνη. Ακριβώς αυτό. Και σκέψου ότι στο νηπιαγωγείο είναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη, να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εκπαιδευτικό και στα παιδιά. Γιατί, αν όχι για όλα τα παιδιά, για κάποια από αυτά είναι η πρώτη επαφή με το σχολικό ακριβώς, περιβάλλον. Ακριβώς, σίγουρα. Οπότε χτίζεις όλη την εικόνα του παιδιού για το σχολείο. Και σίγουρα. Πολλοί από εμάς θυμόμαστε ακόμα την πρώτη μας κυρία. Έτσι είναι. Γιατί έχουμε δεθεί συναισθηματικά, είναι η δεύτερη μαμά. Σωστά. Πάντα ο εκπαιδευτικός είναι ο δεύτερος γονιός. Ναι, οπότε θέλουμε αυτός ο τόνος της φωνής, αυτή η φωνή με τα, όλα τις τα χαρακτηριστικά, να συνάδει και με την ψυχολογία των παιδιών. Ναι, να μπορούν να τη δεχτούν. Για να, μόνο έτσι θα έχεις και, θα φεύγεις και εσύ χαρούμενη από την τάξη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι, γιατί βλέπεις και αποτελέσματα με αυτό το πράγμα. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω ποιος είναι ο καταλληλότερος τόνος φωνής και να δώσουμε έτσι μερικά tips στους εκπαιδευτικούς. Πώς μπορούν να μιλάνε μες στην τάξη, πώς να είναι η φωνή τους, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα παιδιά και παιδιά τα οποία απέχουν ή είναι παραγκονισμένα ή είναι στο περιθώριο. Κοίταξε, θα πρέπει, για αυτή την ερώτηση που κάνεις τώρα, θα πρέπει να δούμε λίγο και παραπάνω παράγοντες. Αρχικά να δούμε τα χαρακτηριστικά της φωνής του εκπαιδευτικού. Εάν εκ γενετής υπάρχει κάποιο θέμα. Μάλιστα. Που θα πρέπει να διορθωθεί ή αν δεν διορθώνεται, πώς θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία. Θα πρέπει να δούμε τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση του εκπαιδευτικού, γιατί ναι, μπορεί να συναντήσεις μια μικρή σε ηλικία εκπαιδευτικό και να έχει τη διάθεση να εκπαιδευτεί φωνητικά και να παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια ίσως ή να διαβάσει σχετικά, σχετική βιβλιογραφία για να ενημερωθεί. Μπορεί να συναντήσεις μια εκπαιδευτικό μεγαλύτερης ηλικία που και εκείνη να έχει τη διάθεση. Ας μην μιλήσουμε μάλλον για ηλικίες καλύτερα να μην παραγωνίσουμε κανέναν. Θεωρώ ότι εξαρτάται από την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Εάν θέλει να ενημερωθεί, να διορθωθεί, να εκπαιδευτεί φωνητικά. Και θεωρώ, επειδή είναι ένα επάγγελμα, επειδή τώρα στη διάρκεια του μεταδιδακτορικού έχω ξεκινήσει το ερευνητικό κομμάτι και μελετώντας την ευεξία, την επαγγελματική ευεξία, συνάντησα εκπαιδευτικούς οι οποίες ανέφεραν, τι να σου πω, τη ζήλεψα με πόσο ζήλο και με τι αγάπη αναφέρθηκαν στο επάγγελμα της νηπιαγωγού και συνάντησα και εκπαιδευτικούς που είναι έτοιμες για συνταξιοδότηση. Ναι, ναι. Και είπαν ότι δεν μπορώ να με φανταστώ στη ζωή μου να έκανα άλλο επάγγελμα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε υπάρχουν θεωρώ, και αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι σε αυτό το επάγγελμα είναι οι περισσότερες. Ναι, ναι, ναι. Οι περισσότερες, μάλλον που είναι σε αυτό το επάγγελμα, έχουν αυτή την αγάπη και αυτό το ζήλο για το επάγγελμα. Συνήθως έτσι είναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς με παιδιά. Είναι, είναι. Συζητάς με παρέες και λες, δύο παιδιά είναι αρκετά, δεν μπορούμε παραπάνω, δεν μπορούμε τρία, δεν μπορώ να με φανταστώ να έχω πάνω από δύο παιδιά. Και ξαφνικά σκέφτεσαι ότι σαν εκπαιδευτικός μέσα σε μία τάξη μπορεί να έχεις όριο 27 παιδιά. Ακριβώς. Και με αυτά τα 27 παιδιά είσαι 5 ώρες συνεχόμενα, χωρίς διάλειμμα. Ναι, ναι. Στο νηπιαγωγείο δεν έχουμε διάλειμμα. Ακόμα και το διάλειμμα του νηπιαγωγείου χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Και ακόμα και στο διάλειμμα χρειάζεται η φωνή σου. Βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να απομακρυνθεί ένα παιδί. Ο τρόπος που θα δώσεις ένταση στη φωνή σου θα επηρεάσει και το πώς θα επιστρέψει το παιδί. Ακριβώς. Εάν υψώσεις τη φωνή, εάν μάλλον δώσεις ένταση και δώσεις και έναν τόνο επιθετικότητας, το παιδί θα τρομάξει. Mm-hmm. Θα φοβηθεί, θα κρυφτεί, θα φύγει. Εάν όμως δώσεις ένταση στη φωνή σου, αλλά έναν ήπιο και γλυκό τόνο στο παιδί. Απαλή φωνή. Μπράβο. Είναι σαν το παιδάκι που του λέμε μην πας στην πρίζα. Εάν ξεκινήσεις το μη. Ναι, ναι, ναι. Περισσότερη ένταση δημιουργείς. Μα και στο μεγάλο ισχύει αυτό. Του προκαλείς και την περιέργεια να δεις τι γίνεται. Αυτό για με την περιέργεια. Δεν με αφήνουν. Αυτό με την περιέργεια. Αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ και προσπαθώ πολλές φορές να είμαι ήρεμη σε αυτό που θα πω. Παρόλο που υπάρχει κίνδυνος πολλές φορές. Το βλέπω, δηλαδή να έρχεται. Όντως πρέπει να είμαστε ήρεμοι και ψύχρεμοι με τη φωνή μας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί οδηγούμαστε σε άλλο αποτέλεσμα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Οπότε η φωνή μας παντού θα επηρεάσει όλες τις σχέσεις μας. Και με τους συζύγους και με τους φίλους και με την οικογένεια. Πάντα χρειάζεται που λένε χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου. Ακριβώς. Στους διαπληκτισμούς. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ένταση, αναφερόμαστε στο ύψος, στο ρυθμό που θα μιλήσουμε. Ακόμα και η άρθρωση, η προφορά μας. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τη μεταξύ μας επικοινωνία. Mm-hmm. Σκέψου κάποιον που δεν μπορεί να αρθρώσει σωστά τις λέξεις. Δεν θα καταλάβει είναι το παιδί. Δύσκολο. Οπότε η εκπαιδευτικός εκείνη τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι ο λόγος της δεν είναι καθαρός. Δεν έχει να κάνει με τις γνώσεις της ως εκπαιδευτικός. Δεν προσβάλλουμε αυτές τις γνώσεις. Όχι, βέβαια. Σίγουρα όλες έχουν τις γνώσεις για να ανταπεξέλθουν στο επάγγελμα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσφερθούν περισσότερα σεμινάρια όσον αφορά τη φωνή της εκπαιδευτικής. Αυτό δεν υπάρχει, αλήθεια. Όχι, πολύ δεν λίγα. Υπάρχει. Καλό θα ήταν να κάνετε, να γίνουν, να διοργανωθούν τέτοια σεμινάρια, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Ναι. Ενδιαφέρει όλους μας, νομίζω. Όλους όσοι είμαστε στο επάγγελμα και όχι μόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με νοικιαγωγούς. Και ανθρώπους εκτός. Ναι. Εγώ αναφέρομαι στους νοικιαγωγούς, γιατί αυτούς ως επιτοπλίστων. Ναι, ναι. Και ανθρώπους όμως εκτός του αντικειμένου. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη φωνή τους. Είναι καλό να υπάρχουν τέτοια σεμινάρια επιμορφωτικά για τους ανθρώπους αυτούς. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας προσθέσεις κάτι, να πούμε στον κόσμο κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω νομίζω κάτι ότι, ακόμα. Νομίζω ότι το επεξεργαστήκαμε πολύ καλά το θέμα αυτό. Τροφή για σκέψη. Ναι, τροφή για σκέψη για όλους μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Θα ήθελα να σε έχουμε πάλι σε άλλη μια εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Θα είμαστε μαζί σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.